Κυρίες Δεσποινίδες, καλησπέρα. Η εκπομπή On Camera μπροστά από τις κάμερες και για αυτή την 5η 6 Οκτωβρίου του 2016, ζωντανά όπως πάντα, 5 λεπτά μετά τις 9, από τα πλατό, από τα στούντιο του Σύρου στη Βιέννα. Ο τόπος καίγεται, η κοινωνία αναστενάζει και το ενδιαφέρον ή αν θέλετε οι προσπάθειες της κυβέρνησης και των κολαούζων αυτής της κυβέρνησης τυρβάζουν περί άλλων. Πολιτική επικαιρότητα μπορούμε να πούμε ότι είναι σε υψηλά επίπεδα θερμοκρασιών. Έχω την αίσθηση ότι τελειώνοντας, ολοκληρώνοντας και ο 10ος μήνας του 2016 θα έχουμε και αναμενόμενες πολιτικές εξελίξεις, εάν δεν μας προλάβει κάτι το συνταρακτικό, το οποίο θα αναβάλει αυτές τις πολιτικές εξελίξεις που είναι πρώτων θυρών. Όποια προσπάθεια και να κάνει ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, η ΣΥΝ αυτό, οι κυβερνητικοί παράγοντες και οι στηριχτές αυτών των κυβερνητικών προσπαθειών, θα δώσουν ακόμη επιπλέον μια όθηση στην κοινωνία, στην ελληνική κοινωνία, η οποία αναστενάζει και αυτοί ζουν σε μια εικονική πραγματικότητα. Το βλέπουμε στην καθημερινότητά μας. Το βλέπετε και το αντιμετωπίζετε στις δουλειές σας, όσοι από εσάς εργάζεστε στους τόπους που συναθρίζεστε, στις εκκλησίες, στα σχολεία. Μην πούμε σε αυτούς οι οποίοι βρίσκονται στον χώρο της υγείας, γιατί εκεί πραγματικά είναι όλα για κλάματα. Έχουν τελματώσει τα πάντα και βέβαια μην βρεθεί κάποιος υποστηριχτής των κυβερνητικών και πει ή ισχυριστεί ότι αυτά τα βλέπω εγώ και κάποια φαντάσματα όπως συνηθίζεται από πολλούς να λένε. Αυτή είναι η πραγματικότητα και αυτοί πετούν το πολιτικό ενδιαφέρον δήθεν αλλού. Παραδείγματος χάρη, η συνάντηση η οποία έγινε για το μείζον πολιτικό θέμα του μαθήματος των θρησκευτικών. Όλα έχουν την σημασία τους. Αλλά εδώ έχουμε χάσει κάθε έννοια ποιες είναι οι πολιτικές προτεραιότητες και ποια είναι τα πραγματικά προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας. Και αυτά είναι απαραίτητα. Αλλά να γίνονται συναντήσεις μεταξύ του Υπουργού και του προκαθήμανου της Ελλαδικής Εκκλησίας του κυρίου Ιερονύμου, του μακαριάου του κυρίου Ιερονύμου, και σε αυτή όλη την συνάντηση να παρευρίσκεται και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας για ένα θέμα το οποίο έχει σχέση με τη διδαχταία ύλη του Υπουργείου Παιδείας, αν μη τι άλλο δείχνει και τη σοβαρότητα των πολιτικών αυτών ανδρών, είτε λέγεται Πάνος Καμένος αυτός, είτε Αλέξης Τσίπρας, είτε Φίλης, είτε δεν ξέρω πώς λέγεται, είτε Καριοφίλης. Σημασία έχει ότι έχουν ισοπεδωθεί τα πάντα, οι θεσμοί έχουν καταρρεύσει και οδηγούμαστε πού, αναρωτηθείτε και μόνοι σας. Έχουμε τηλέφωνο, Κομινέ. Ε? Όχι, στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε στο... Θα επικοινωνήσει. Επειδή είναι ζωντανή εκπομπή και ξεκίνησα έτσι λίγο καθυστερημένα, γι' αυτό προσπαθώ να επικοινωνήσω και με το κοντρόλ απ' έξω. Τεχνικές αδυναμίες βέβαια υπάρχουν και θα υπάρχουν πάντοτε στις ζωντανές εκπομπές. Θα έχουμε μια τηλεφωνική επικοινωνία για να μάθουμε τα τελευταία νέα από τον Σύλλογο των Μικροομολογιούχων Ελλάδας, τον κύριο Γιάννη Τσολιά, ο οποίος θα μας ενημερώσει το τι ακριβώς επικρατεί και σε αυτή την προσπάθεια που κάνουν αυτοί όλοι οι άνθρωποι τα τελευταία χρόνια για το ζήτημα αυτό. Έχουμε ένα θέμα το οποίο στο δεύτερο μισό θα ασχοληθούμε με το ζήτημα του νεορίου Σύρου, μετά το μισό της εκπομπής, και θα ολοκληρώσουμε με
κάποια βίντεο τα οποία έχω ετοιμάσει στην σημερινή μας εκπομπή. Τρία είναι τον αριθμό. Θα σας πω περί τούτου. Και αν είναι έτοιμο το control, θα ήθελα να περάσουμε στο πρώτο βίντεο, να μας δώσει την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε μια συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, να πάρετε ένα μικρό έτσι δείγμα με μια Ιταλίδα ευρωβουλευτή, πώς τουλάχιστον ξεφτιλίζει τον κύριο Μοσκόβουση, ποιος είναι ο αρχιτέκτονας του τρίτου μνημονίου, αν δεν το έχετε πληροφορηθεί, αν δεν το έχετε καταλάβει, και ο οποίος βέβαια έχει την αποκλειστική ευθύνη ο κύριος Μοσκόβουση, μαζί με όλους τους υπόλοιπους και βέβαια και τους έχοντες στην ευθύνη της ελληνικής κυβέρνησης, και ομιλώ για την σημερινή ελληνική κυβέρνηση, για την υπογραφή του τρίτου μνημονίου. Έχουμε λοιπόν αυτή την ευρωβουλευτή, η οποία ξεφτιλίζει σε συνεδρίαση αυτό τον κύριο. Θα προηγηθεί βέβαια η σύνδεσή μας με τον κύριο Γιάννη Τσολιά, αφού τον καλησπερίσουμε, τον πρόεδρο. Μ' ακούτε κύριε Τσολιά? Καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Στογγύλη, καλησπέρα σε εσάς, σε όλη τη Σύρο και σε όλο το Αιγαίο. Καλησπέρα, καλησπέρα. Λοιπόν, ναι, για μια ακόμα πέμπτη εδώ μαζί, πολλοί θα αναρωτιούνται τι θέλω εγώ, τι ζόρι έχω και βγαίνω κάθε πέμπτη εδώ στην εκπομπή του κυρίου Στογγύλη, και αν έχω καταντήσει γραφικός. Δεν πειράζει, σας αφήσω. Αυτά συμβαίνουν, γιατί ξέρετε, πολλές φορές θυμώνουν και ενοχλούνται, γιατί έχουν ποντάρει αυτή η πολιτική μας η σημερινή στην λύθη των συμπατριωτών μας, στη λύθη των Ελλήνων. Και σου λέει, άμα ανακοινεί συνεχώς το ίδιο ζήτημα, κάποια στιγμή γίνονται και κουραστικοί και προσπαθούν βέβαια με τα εξαπτέρυγά τους να χαρακτηρίζουν γραφικό εσάς, εμένα, αλλά αυτό δεν με απασχολεί εμένα. Φαντάζομαι και εσάς προσωπικά. Άσου να λέμε. Καθόλου. Όπως το λέτε. Άσου να λέμε. Καθόλου δεν με απασχολεί. Μακάρι όλοι οι γραφικοί να ήταν σαν εμένα και να κουνούσαν ο καθένας από τους Έλληνες το μισό από ό,τι κουνάω εγώ, όχι το μισό, το ένα δέκατο από ό,τι κουνάω εγώ τα δαχτυλάκια μου και τα χεράκια μου και τα ποδαράκια μου. Ναι. Αυτή η χώρα θα είχε, αν μη τι άλλο, άλλη δυναμική. Συμφωνούμε. Όσον αφορά τη λύθη, η δικιά σας εκπομπή χρησιμεύει στη μη λύθη. Καλά που είναι η δικιά σας εκπομπή και γίνεται μη λύθη. Και υπάρχουν άνθρωποι που βλέπουν και ακούνε την εκπομπή αυτή και είναι άνθρωποι που δεν ξεχνάνε, δεν είναι η λύθη, γιατί δεν έχουν λύθη, έχουν μη λύθη. Έτσι ακριβώς είναι. Όσον αφορά το ότι βγαίνω κάθε φορά σε αυτή την εκπομπή, είναι γιατί είναι μια αληθινή εκπομπή και οι ομολογιούχοι έχουμε βρει βήμα εδώ και 4 χρόνια και για αυτό το δίκαιο αντέχει στον χρόνο. Και έχω να περάσω ένα μήνυμα στους ομολογιούχους. Λοιπόν, φέτος, 31 του μηνός, Δευτέρα, η Παγκόσμια ημέρα του αποταμιευτή. Την ημέρα που σταματήσαμε να τη γιορτάζουμε πλέον στην Ελλάδα, από τότε που έγινε το καταστροφικό PSI σε βάρος 15.000 ελληνικών οικογενειών. Σε βάρος όλους εμάς, όλων αυτών των ανθρώπων, που το ελληνικό κράτος με το έτσι θέλω τους έκλεψε τα χρήματα μιας ζωής. Λοιπόν, την ημέρα αυτή θα τη γιορτάσουμε, εντός εισαγωγικών το γιορτάσουμε, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη και σε άλλες περιοχές, σε όλους τους νομούς, αλλού με περισσότερο κόσμο, αλλού με κινητοποιήσεις και με καταθέσεις ψηφισμάτων. Σε κάθε πάντως νομό έχουμε από ένα συντονιστή, σε κάθε νομό θα υπάρξει φέτος κινητοποίηση, στη Θεσσαλονίκη θα πάμε στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης, στην Αθήνα θα πάνε στα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ, στην Κουμουνδούρου, να μας περιμένουν εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί πλέον χειροκροτητές αν ψάχνουν στους ομολογιούχους δεν θα βρουν. Εμείς χειροκροτητές κανένας δεν γινόμαστε. Κάναμε υπομονή αρκετό χρονικό διάστημα, δεν μας δέχεται κανένας. Μόνο ξέραν να κατεβάζουν τροπολογίες πριν να βγουν στην κυβέρνηση. Εκεί εξελίχθηκε, από ό,τι καταλαβαίνουν, η κοινωνική ευαισθησία τους. Τι γίνεται δηλαδή, δεν μπορώ να καταλάβω αυτό το πράγμα. Πώς είναι δυνατόν να λες και να ξελες τόσο εύκολα για ένα τόσο αληθοφανές πράγμα. Λοιπόν, φέτος, το λέω από τώρα, σε όλους τους ομολογιούχους, στις 31 του μηνός θα έχουμε κινητοποίηση. Και θέλω να πω και κάτι άλλο. Επειδή αυτή η εκπομπή βοηθάει στη μη λύθη,
Και επειδή το θέμα δεν ξεχνιέται, να είναι σίγουροι οι ομολογιούχοι, το έχω ξαναπεί, ότι υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν να μας βοηθήσουν. Και επειδή δεν συνήθιζω ποτέ να λέω λόγια του αέρα, ελπίζω κάποια φορά να μπορέσω αυτό εδώ πέρα που λέω τώρα να το πω με αποδείξεις, λόγια, τρανταχτά και με έργα, και θα το πω πρώτα από τη δικιά στην εκπομπή φυσικά, και τότε θα ξεφτελιστεί όχι μόνο η ελληνική κυβέρνηση, όλο το πολιτικό σύστημα. Γιατί εγώ εξακολουθώ να πιστεύω ότι έστω και ετεροχρονισμένα θα μπορέσει να βρεθεί κάποιος τρόπος οι ομολογιούχοι να δικαιωθούν. Να είναι σίγουροι λοιπόν οι πολιτικοί ότι όσο αυτοί μας έχουν γραμμένους και μας θυμούνται κάθε φορά που θα έρθουν εκλογές, τότε τους πιάνει το μαύρο δάκρυ και η κοινωνική ευαισθησία, όταν θέλουν να μας συναντάνε προεκλογικά και να βγαίνουν φωτογραφίες στις εφημερίδες και να τις ανεβάζουν στα προσωπικά τους blog και στα site και να λένε είδαμε τους ομολογιούχους, είχαμε συνάντηση με το Διοικητικό Συμβούλιο του Ομολογιούχου, των ομολογιούχων, και θα προσπαθήσουμε να κλείσουμε ραντεβού με τον τάδε υπουργό και θα προσπαθήσει να λυθεί το θέμα. Δηλαδή βράσε όριζα. Από λόγια φασιά έχουμε βαρεθεί. Έχουμε μπουχτίσει τις φωτογραφίες, τα κανάλια, τα παράθυρα. Εσείς πράξη κανένας θα κάνει τίποτα. Θα μας κλείσετε ραντεβού. Βαρεθήκαμε να λένε να ακούω ραντεβού και ραντεβού. Ραντεβού ακούω και ραντεβού δεν βλέπω. Έτσι απλά είναι δηλαδή, όπως τα λέω τα πράγματα. Ακριβώς έτσι. Τα ραντεβού. Ξύλινη γλώσσα δεν χρειάζεται. Ξύλινη γλώσσα έχουν αυτοί. Εμείς ένα ραντεβού ζητάμε να πάμε να μιλήσουμε. Ούτε αυτό δεν γίνεται. Όχι να δώσουν να αρχίσουν να σχεδιάζουν και να δώσουν κατεύθυνση λύσεις με την έννοια να βγουν 2-3 προτάσεις στο τραπέζι, να αρχίσουμε να συζητάμε και να γίνει κάποια ομάδα εργασίας. Τέλος πάντων, να μπει το θέμα σε μια κατεύθυνση που θα ανταλλαγούν απόψεις και θα πάρει μια συγκεκριμένη τροπή. Εμείς ζητάμε μια συνάντηση, να αρχίσουμε από κάπου. Τίποτα, δεν αρχίζουμε από το πουθενά. Στο μηδέν. Πάντως όλο το πολιτικό προσωπικό το οποίο βρίσκεται τουλάχιστον εδώ στην πρώτη γραμμή της χώρας μας, κύριε Τσολιά, βλέπω ότι είναι στρατευμένη σε μια συγκεκριμένη κατεύθυνση πολιτικής, μνημονιακής πορείας και αδιαφορεί για την ελληνική κοινωνία, για την χώρα, ξεπουλιέται. Δηλαδή έχουν γίνει πράγματα και έχουν πραγματοποιηθεί τέτοια πολιτικά εγκλήματα που αν υπήρχαν άλλοι στην κυβέρνηση θα είχαν ξεσηκωθεί τα δέντρα, τα πεζοδρόμια και θα είχε καεί η μισή Ελλάδα. Τούτο όμως μου προξενεί έτσι κατάπληξη το γεγονός το ότι δεν υπάρχει μια πολύ μεγαλύτερη αντίδραση από τον ελληνικό λαό. Με ποια έννοια? Ότι δεν μπορεί να έχεις μείζον θέμα πολιτικό τα θρησκευτικά. Είναι θέμα, είναι πολύ σοβαρό θέμα, αλλά... Άλλα πρέπει να ιεραρχήσουν και να ασχοληθούν με μεγαλύτερη ζέση και να διεκδικήσουν. Δεν μπορεί να ξεπουλάνε και να παραχωρούν ό,τι υπάρχει στη χώρα αυτή σε δημόσιο πλούτο για 99 χρόνια, να ξεπουλιούνται, να ιδιωτικοποιείται το νερό, να γίνονται αυτά όλα τα οποία πραγματοποιούνται σε σύντομο χρονικό διάστημα και να περνάνε από αριστερές κυβερνήσεις. Κάτι το οποίο είχαν παλέψει και κυνηγήσει στο έπακρο, θα έλεγα, τα προηγούμενα χρόνια. Μόνο με την ιδέα και με τη σκέψη. Και να έρχονται αυτοί οι ίδιοι άνθρωποι μεταλλαγμένοι και να εφαρμόζουν αυτές τις πολιτικές. Κάτι άλλο συμβαίνει. Αυτό όμως πρέπει να περάσει και να γίνει και αντίληψη στους πολίτες. Γιατί έχουν υποχρέωση οι πολίτες να αντιδράσουν σε τέτοιες εφαρμογές πολιτικών που γίνονται με συνοπτικές διαδικασίες, καταστρατηγώντας οποιοδήποτε θεσμική αρχή υπάρχει σε αυτή τη χώρα. Είδαμε και ακούσαμε, υπάρχει λέει μια σφοδρή αντιπαράθεση μεταξύ του Πρωθυπουργού και του Μεγάρου Μαξίμου, το Μέγαρο Μαξίμου ο Πρωθυπουργός και εσύ αυτό, για τη συνάντηση που έκανε με τον Πρόεδρο του ΣΤΕ. Είδαμε αυτό και ανακοινώθηκε από τον πρόεδρο του Ανωτάτου Δικαστηρίου ότι έπαυσε λέει δύο δικαστές ή παρετήθηκαν δύο δικαστές γιατί δεν ήθελαν να προχωρήσουν επηρεαζόμενοι από την κοινή γνώμη να κοιτάξουν το ζήτημα με τις αδειοδοτήσεις των καναλιών. Δηλαδή βλέπω έτσι κινήσεις τέτοιες οι οποίες δίνουν ακόμα μεγαλύτερη απογοήτευση στον ελληνικό λαό. Δηλαδή, και τι γίνεται, επειδή λοιπόν συναντήθηκε ο Πρωθυπουργός με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας, αυτή η ανεξάρτητη αρχή που λέγεται δικαιοσύνη, η οποία δεν πρέπει να επηρεάζεται από πουθενά. Έχουμε χάσει κάθε έννοια, κύριε Πρόεδρε του Συμβουλίου της Επικρατείας. Όχι σε εσάς, απευθύνομαι στον Πρόεδρο με σεβασμό του ΣΤΕ. Και λέω,
Είναι δυνατόν οι δικαστές να αφουγκράζονται την κοινή γνώμη για να αποφασίζουν αυτοί πότε θα δικάσουν και πότε δεν θα δικάσουν ή πότε θα αναβάλουν ή δεν θα αναβάλουν? Μήπως υπάρχει και ένα μεγάλο μερίδιο ευθύνης σε όλα αυτά τα οποία διαδραματίζονται στη χώρα μας και από αυτούς τους ανθρώπους? Μάθαμε ότι ασχολήθηκα, λέει, ότι δεν θα γίνει καμία περικοπή στους δικαστές. Το ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, έτσι είπε δηλαδή, και έτσι πληροφορηθήκαμε. Δηλαδή το μείζον θέμα και των δικαστών είναι τα μισθολόγια τους. Δεν τους απασχολεί τίποτα άλλο. Εσείς τι να πείτε που σας έκλεψαν? Εσάς σας έκλεψαν. Τι έπρεπε να κάνετε λοιπόν απέναντι σε αυτό το θεσμό της δικαιοσύνης που τελικά είδαμε ότι δεν δικαιώνεστε ποτέ? Αναρωτιέμαι κι εγώ. Και λέω, είναι δυνατόν να ομιλούν άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται στο ανώτατο στάδιο ιεραρχίας στη δικαιοσύνη και να λένε αφουγκραζόμαστε και γι' αυτό τον λόγο αναβάλλουμε τη συζήτηση όσον αφορά την περίπτωση της αντισυνταγματικότητας του νόμου του κυρίου Παπά με τα κανάλια? Και από την άλλη πόρτα να περνάνε και να ιδιωτικοποιούνται και να ξεπουλούνται τα πάντα εδώ σε αυτή τη χώρα και να μην δίνει κανείς την δέουσα προσοχή και να ασχολείται αν τα μαθήματα των θρησκευτικών θα μπουν από φέτος ή του χρόνου ή αν δεν δικάσει ή δεν εξετάσουν, δεν μπουν σε διαδικασία να δουν αν είναι συνταγματικός ο νόμος του κυρίου Παπά. Είναι κανείς να απορρεί? Θα πρέπει λοιπόν ο ελληνικός λαός να προβληματιστεί ιδιαίτερα. Δεν έχει περιθώρια χρόνου. Αν αφήσουμε αυτή όλη την κατάσταση για λίγο διάστημα, ζήτω που καήκαμε, δεν θα υπάρχει τίποτα, καμία ελπίδα πλέον. Εγώ είπα την άλλη φορά και την προηγούμενη φορά και μέχρι να πεθάνω θα το λέω. Και όσο υπάρχει αυτή η εκπομπή θα βγαίνω και θα το λέω. Αν τα ομόλογα τα είχαν πολιτικοί ή δικαστές, το θέμα θα είχε λυθεί μέσα σε ένα μήνα. Ούτε σε δύο. Σε ένα μήνα. Λοιπόν, έχω το θάρρος και την παρουσία της γνώμης και το λέω. Οι δικαστές που μ' ακούνε, οι πολιτικοί που μ' ακούνε, ας βγει κάποιος στο κανάλι και ας πει την αντίθετη άποψη, να τη στηρίξει. Πώς είναι δυνατόν κάθε φορά να περνάνε τα μέτρα που προστατεύουν τους δικούς μισθούς, αναδρομικά να πάρουν αυτά που είναι για να πάρουνε, που είναι κάποιες χιλιάδες ευρώ, και εμάς που μας έχουν φάει το βιός να τα βγάζουν όλα ότι είναι συνταγματικά? Δεν γίνεται, ρε παιδιά, αυτό. Δεν γίνεται, ρε δικαστή, αυτό. Πώς σεβαστώ εγώ εσένα? Κάτι άλλο. Σεβαστώ το θεσμό. Κάτι άλλο συμβαίνει, κύριε Τσολιά, και αυτό θα πρέπει, γι' αυτό το λόγο μάλλον θα πρέπει να είμαστε πολύ πιο ψύχρεμοι στις αντιδράσεις, της καθολικής αντίδρασης που πρέπει πλέον να επικρατήσει από τους Έλληνες πολίτες. Μα τρώμε, κύριε Στρογγύλη, συνέχεια σφαλιάρες. Δηλαδή, πού θα πάει αυτό το βιολί? Τρέχουμε με αυτό το θέμα του χρέους. Θα το κάνετε τώρα, θα το κάνετε μια στις γερμανικές εκλογές. Το Δούνου του λέει τώρα, το Δούνου του λέει κάντε το. Οι άλλοι λένε όχι, μην το κάνεις, θα πει ότι θέλουν να κάνουν οι Γερμανοί και ο Σόιμπλε. Και εμείς τρέχουμε, περιφερόμαστε με αυτό το πράγμα εδώ πέρα και τρώμε συνέχεια σφαλιάρες από όλους. Βγαίνει ο Ερντογάν και αποσφυρίζει τη συνθήκη της Λοζάνης. Βγαίνει ο καθένας, λέει ότι γουστάρει ο άλλος για την Αλβανία πάνω επίτροπος. Και δεν βλέπω εσύ να υπάρχει κάποια αντίδραση. Και από την άλλη, έχουμε σκύψει το κεφάλι και το μόνο που μας νοιάζει είναι τι θα γίνει με το χρέος. Και μας σκεφτούμε στις αγορές. Και παρακολουθούμε και μια κυβέρνηση, βέβαια, που καλλιεργεί συστηματικά και εντέχνως ένα κλίμα εμφυλίου εδώ στην χώρα μας. Το οποίο, βέβαια, με πολύ πολύ έτσι υπευθυνότητα θέλω να καταθέσω, κύριε Τσολιά, και απευθύνομαι βέβαια και στους τηλεθεατές μας. Αυτό πρέπει να το προσέξουμε ιδιαιτέρως όσον αφορά αυτό το κλίμα του εμφυλίου που επικρατεί σε κάποια στάδια εδώ στην ελληνική κοινωνία. Είναι κάτι το οποίο θα προβληματιστούμε και θα έχουμε συνέπειες τέτοιες με αποτελέσματα τα οποία δεν θα γυρνούν στην πρώτερη εικόνα τους. Θα πρέπει, ξέρω εγώ, κάτι να κάνουμε. Θα πρέπει οι κινήσεις μας και οι αποφασιστικές κινήσεις που πρέπει να γίνουν και από τους θεσμικούς παράγοντες πλέον, διαφύλαξη του ελληνικού συντάγματος, αν υπάρχει, που έχει ισοπεδωθεί. Μπάς περιπτώσει, θα ήθελα να σε ευχαριστήσω για την παρέμβασή σας. Εδώ θα είμαστε και την ερχόμενη Πέμπτη. Εδώ θα είμαστε, καταλαβαίνω. Όσο εκπέμπομαι, τουλάχιστον θα είμαστε παρόν με όποια δυνατότητα μας δίδει αυτή η συχνότητα να εκπέμπουμε. Να σας ευχαριστήσω. Κουράγιο. Και θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα. Ευχαριστώ για ό,τι έχετε κάνει για μας, για αυτό το βήμα που μας δίνετε. Να είστε καλά. Μπορώ να πω ένα ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ και εσάς. Καλό βράδυ σε όλους. Και μέσα σε όλα αυτά, κυρίες και κύριοι, ακούσαμε τον κύριο Τσολιά. Έπεσε και το άλλο. Συνταγματική αναθεώρηση. Άλλη καραμέλα. Αυτές είναι οι προτεραιότητες της χώρας. Η συνταγματική αναθεώρηση.
που θα πρέπει, εκ του πονηρού ο κύριος Τσίπρας και η ΣΥΝ αυτό, να συνταγματοποιήσουν και τα μνημόνια. Προσπαθούν, γιατί αυτές είναι οι εντολές που έχουν πάρει, φαντάζομαι, και προσπαθούν να συγκροτήσουν μια επιτροπή, πληροφορηθήκαμε, οι οποίοι θα ανοίξουν ένα δημόσιο διάλογο για τη συνταγματική αναθεώρηση και στην επιτροπή η οποία συγκροτήθηκε, μάλλον στην επιτροπή αυτή, από ό,τι πληροφορούμε δεν υπάρχουν ούτε συνταγματολόγοι. Ηθοποιοί υπάρχουν. Άλλοι παράγοντες υπάρχουν. Συνταγματολόγοι δεν υπάρχουν στη συγκρότησή τους. Έτσι τουλάχιστον θα μαθαίνω. Αλλά το μείζον θέμα, κύριε Πρωθυπουργέ της χώρας, ποιο είναι, η συνταγματική αναθεώρηση ή ότι ο τόπος καίγεται? Πού ζείτε, σε οικονομική πραγματικότητα? Έχετε αντιληφθεί πού βρίσκεται η ελληνική κοινωνία? Πού βρίσκονται οι γέροντες, οι νέοι που έχουν φύγει από τη χώρα? Η υπογεννητικότητα, η οποία έχει αναγκαστεί πλέον να είναι ένα τεράστιο ζήτημα στις επόμενες δεκαετίες. Δεν θα υπάρχει Έλληνας. Δεν σας προβληματίζει αυτό? Οι αριστερές ιδέες είναι υπεράνω όλων αυτών. Και όπως καταλαβαίνω ή όπως έχετε εσείς αντιληφθεί, προσπαθεί η κυβέρνηση και το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ, τον ΑΝΕΛ, έχουμε τον άλλο, τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, ο οποίος παρευρέθηκε, λέει, για να μιλήσει για τα θέματα των θρησκευτικών με τον κύριο Ιερώνυμο και τον κύριο Φίλη. Τι δουλειά έχει ο κύριος Υπουργός, κύριος Καμένος, με την διδαχτεία ύλη? Μας εμπέζουν ή μας κοροϊδεύουν ή μας έχουν περάσει ότι έχουμε μνήμη ή, αν θέλετε, μυαλό ψαριού? Δεν ξέρω. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Είπα λοιπόν ότι μια Ιταλίδα ευρωβουλευτής ξεφτύλισε τον Μοσκόβωση και ο κύριος Χουντής, στο ίδιο βίντεο έχω βάλει και ένα μικρό από το δελτίο ειδήσεων του κυρίου Μιλωνάκη χθες, σε μια τηλεφωνική επικοινωνία που είχε το δελτίο ειδήσεων του κυρίου Μιλωνάκη με τον Έλληνα ευρωβουλευτή, τον κύριο Χουντή, έχω βάλει και μια ενότητα εκεί. Απευθύνεται η Ιταλίδα ευρωβουλευτή στον κύριο Μοσκόβωση. Είστε, λέει, ευχαριστημένος που σώσατε δύο τράπεζες και καταστρέψατε μια χώρα, δηλαδή δική μας. Η Ελλάδα έχει πεθάνει και ήρθατε τώρα, του λέει, θα τα ακούσετε, να μαζέψετε τις τάχτες, απευθυνόμενοι στον κύριο Μοσκόβωση. Η Ελλάδα σας κλείνει την πόρτα στα μούτρα, κατέληξε η Ιταλίδα ευρωβουλευτή. Δηλαδή έχουμε ανθρώπους και βουλευτές μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο οι οποίοι και έχουν καταλάβει και έχουν αντιληφθεί και δεν νομίζω ότι είναι μόνο αυτή η Ιταλίδα ευρωβουλευτής. Υπάρχουν πάρα πολλοί οι οποίοι έχουν αντιληφθεί όλη αυτή την εγκληματική οργάνωση του σχεδίου που εφαρμόζουν εδώ στη χώρα. Με απότερο σκοπό, σας είπα ποιος είναι ο απότερο σκοπός. Σας το έχω πει σε προηγούμενες εκπομπές. Αν είναι έτοιμο το κοντρόλ, πάμε να δούμε αυτό το μικρό βίντεο και επανερχόμαστε. Όχι, το Μοσκοβωσί. Το έχουμε ή το πετάει το βίντεο? Ωραία, πάμε να το δούμε. Μιλώ με το σκηνοθέτη μου. Σε ένα-δύο δευτερόλεπτα, όταν είσαι έτοιμος, μπορούμε να πάμε στο νούμερο ένα βίντεο για να ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα. Το έχουμε ή δεν το έχουμε? Για άμα δεν το έχουμε, ενημερώστε με. Πού να περιμένω? Ζωντανή εκπομπή, κυρίες κύριοι. Από ό,τι πληροφορούμαστε, πάμε να το δούμε λοιπόν, μια και ετοιμάστηκε. Για δύο λεπτά η επόμενη ομιλήτρια. Grazie Presidente. Io σας oggi ευχαριστώ, mi trovo, κυρία Πρέδρε. In estrema difficoltà e imbarazzo. Σήμερα βρίσκομαι σε μια πολύ δύσκολη θέση και νιώθω ντροπή, γιατί ακούω εδώ πέρα την ίδια συζήτηση που ακούμε πάντα. Πάντα συζητάμε για λύσεις, για ανάκαμψη, για διαδραστικές μεταρρυθμίσεις. Αυτό είναι παράδοξο. Έχουν αποτύχει όλα αυτά. Το έχετε αναγνωρίσει. Και ανταυτού συνεχίζετε να κάνετε δηλώσεις
δηλώσεις σε σχέση με το τι γίνεται στην Ελλάδα. Εγώ έχω δει με τα δικά μου τα μάτια τι γίνεται στην Ελλάδα. Και όλα αυτά, η φτώχεια βρίσκεται σε κάθε γωνιά της χώρας. Η παλιά μεσαία τάξη πεινάει. Διαλύσατε μια χώρα για να διασώσετε δύο τράπεζες. Είστε ευχαριστημένος, είστε ευχαριστημένος με τα αποτελέσματα, με αυτό που κάνατε. Κύριε Πίτροπε, κύριε Μοσκοβίση, τι σημαίνει η Ευρώπη για σας? Είναι πιο σημαντικό οι άνθρωποι να ζήσουν αξιοπρεπώς και τα παιδιά να μην πεινάνε? Είναι πιο σημαντικό να πετύχουμε τη σταθερότητα της Ευρωζώνης? Γιατί στο όνομα αυτής της Ευρωζώνης μετατρέψατε τους λαούς της Ευρώπης σε εργαλείο για την Ευρώπη. Η Ελλάδα έχει πεθάνει και τώρα ερχόμαστε να συλλέξουμε εδώ πέρα τις τάχτες αυτού που φτιάξαμε. Αυτού που φτιάξατε εσείς, κύριε Μοσκοβίση. Η Ελλάδα σας κλείνει την πόρτα στα μούτρα και προσπαθεί. Καλησπέρα, Αντώνη. Εξαιρετικά ενδιαφέρουσα η συζήτηση απόψε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, ρε Στέφανε. Πάμε να ακούσουμε όμως λίγο live, ζωντανά, τον κύριο Χουντή από το Στρασβούργο. Τι συμβαίνει, κύριε Χουντή? Τα ξεπουλήσαν όλα? Εδώ ο κύριος Αλαβάνος βγήκε σήμερα στους Ατέρια, στα παιδιά το μεσημέρι, στο Sky, και μίλησε ότι είναι χειρότερη και από τη Χούντα, χειρότερη και από τον Τρικούπη, χειρότερη από όλους. Δεν υπάρχει, λέει, δεν υπάρχει δεύτερη σελίδα να έχει καταγραφεί, να έχει άνθρωπος, πρωθυπουργός της χώρας και κυβέρνηση ξεπουλήσει για έναν αιώνα όλη τη δημόσια περιουσία, όλο το πλούτο του Έλληνα. Ναι, εγώ θέλω να σας πω λοιπόν ότι επειδή ο κύριος Μοσκοβισή είναι ο εμπνευστής ή αν θέλετε ο πολιτικός υπεύθυνος για το τρίτο μνημόνιο, έτσι γίνεται με πνευματικές προθέσεις. Θυμόσαστε με τον κύριο Ολυράν με τα δύο προθέσεις. Θυμόσαστε με τον κύριο Ολυράν με τα δύο πρώτα μνημόνια τι γινότανε. Ήρθε λοιπόν να εμφανίσει μια εξορχαϊσμένη κατάσταση. Στην προκειμένη περίπτωση, ανάμεσα στα άλλα βεβαίως που είπε ότι πρέπει να γίνουν και ούτω καθεξής, μίλησε για το ταμείο, αυτό το περίφημο υπερταμείο, το οποίο ονόμασε Ταμείο Ιδιωτικοποιήσεων και Επενδύσεων. Οι δικές μας θεωρήσεις ήταν πρώτον ότι είναι υπεύθυνοι και αυτοί βεβαίως με συνεργασία της ελληνικής κυβέρνησης που ξεπουλούνται τα πάντα. Τη συζήτηση νομίζω ότι θα την έχετε εξαντλήσει. Ένα ταμείο στο οποίο μεταβιβάζονται για 99 χρόνια κινητές και ακίνητες αξίες του ελληνικού δημοσίου με το πρόστιμο ότι θα αξιοποιηθούν, με την ουσία όμως ότι θα ξεπουληθούν. Και το δεύτερο που ήθελα να πω και να αναδείξω με βάση και τα συγκεκριμένα στοιχεία είναι ότι αυτές οι προσπάθειες και η αποδοχή από την πλευρά της ελληνικής κυβέρνησης έχουν καθώς εξατονόμασα πράγματα που είναι γνωστά, γερμανικοί δημόσιοι φορείς, έκταση για επένδυση, πήραν τα περιφερειακά αεροδρόμια, η περιγραφή ήταν αυτή για το κοκπά, ήταν για να συναντηθώ με τη γαλλική κοινή γνώμη, προχώ και εγώ το ποδόσφαιρο, η πιο ακριβή μεταγραφή φέτος, η πιο ακριβή μεταγραφή που έχει γίνει μέχρι τα τώρα, 110 εκατομμύρια από τη Juventus στη Manchester United και οι συντηρόδρομοι 45 εκατομμύρια. Καταλαβαίνετε δηλαδή το μέγεθος του ξεπουλήματος πέρα από την ιδιοτέλεια. Αυτό ήθελα λοιπόν να πω στον κύριο Μοσκοβίση. Καταρρύπτοντας κατά ότι είναι φιλέλληνας, γιατί αυτό προσπάθησαν να παρουσιάσουν παλιότερα είχαμε τον κύριο Γιούνκερ, επειδή είναι ορισμένες φορές λέει καλά λόγια αυτή είναι η κυβέρνηση, γιατί να μην διάλλονται αφού τις κάνει τα χατήρια, και βεβαίως ότι όλη αυτή η προσπάθεια είναι για καταστροφή του ελληνικού λαού, γιατί τελείωσε την ομιλία αν επιτρέπετε, γιατί λέτε ότι αυτή είναι μια καταστροφικό πρόγραμμα το οποίο πρέπει να ανατραπεί. Κύριε Χουντή, μια ερώτηση. Μεταβάλλει τη χώρα σε απικία χρέος. Μια ερώτηση από τον Σπύρο Σταθάκη, και όταν μας υποσχεθείτε όταν θα έρθετε στην Ελλάδα με την πρώτη ευκαιρία, δεν ξέρω πότε έρχεστε, να έρθετε από εδώ να τα πούμε από κοντά, γιατί πρέπει να τα μάθει ο κόσμος. Τελειώσανε τα αστεία. Μας προδώσανε, μας παραδώσανε στα σαγόνια των δανειστών για έναν αιώνα. Τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας. Εμείς δεν τα ζούμε, κύριε Μιλονάκη. Ακούστε.
θέλω να είμαι και δίκαιος, αυτά πρέπει να τα πούνε και οι άλλες πολιτικές δυνάμεις. Βεβαίως. Που υποτίθεται ότι αντιπολιτεύονται, που είναι μνημονιακές μέχρι το μεδούλι και που σε κάθε περίπτωση έχουν και αυτοί τοποθετηθεί στην όχθη ότι η Ευρώπη, η Ευρωζώνη πρέπει να μείνουμε εκεί πάση θυσία, διότι μας βοηθούν. Μια ερώτηση από Σαββάκη. Μια ερώτηση από τον κύριο. Καλησπέρα. 9 Σεπτεμβρίου, ο κύριος Μοσχοβίση. Σας είχα απαντήσει μια ερώτηση για τα κέρδη των ελληνικών ομολόγων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και στην ουσία στην απάντηση σας είχε πει ότι αυτά τα έχει εισδύσει η Ελλάδα με το Eurogroup του Μαΐου που μας πέρασε, τα έχει χάσει. Επίσημη αντίδραση σε αυτή την αποκάλυψη από την ελληνική κυβέρνηση έχει υπάρξει μέχρι στιγμής? Κοντεύει να περάσει ένας μήνας. Κοιτάξτε, επίσημη αντίδραση απευθείας σε μένα δεν έχει δοθεί. Γενικώς. Επίσημη όμως, ναι, θα σας πω. Επίσημη απάντηση θεωρώ μια αναφορά που έκανε ο κύριος Τσακαλώτος, ο Υπουργός Οικονομικών, με την ευκαιρία που του ετέθη από κάποιον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Δυστυχώς η Λαϊκή Ενότητα δεν έχει βουλευτεί να μεταφέρει αυτό το ερώτημα στην Ελληνική Βουλή. Όταν του ετέθη αυτό το ερώτημα, παρέπεψε, μακαρέπεψε ότι πρέπει να διαβάσω καλύτερα την απόφαση του Eurogroup του 2016. Την απόφαση, και γι' αυτό ισχυρίστηκα ότι ο κύριος Μοσχοβίση είναι ψεύτης. Με βάση αυτή την απόφαση είχα κάνει την ερώτηση στον κύριο Μοσχοβίση, που εν ολίγης λέει αυτό που ισχυρίζομαι και επομένως επί της ουσίας απάντηση δεν πήρα. Επομένως έτσι είναι τα πράγματα. Δηλαδή η Ελλάδα με τη διαπραγμάτευση που έγινε και την απόφαση του Eurogroup του 2016 έχασε για 3 χρόνια, δεν αναγνωρίζει τα υπερκέρδη που εισπράττει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Έξι δισεκατομμύρια ευρώ! Τουλάχιστον. Το λιγότερο. Τι λέει όμως, ακούστε τώρα γιατί πρέπει να είμαι ακριβής. Τι λέει όμως αυτό? Γρήγορα όμως, γιατί δεν έχω πολύ χρόνο. Λέει ότι αυτά θα τα υπολογίσουμε όταν θα υπολογίσουμε το χρέος μετά το 2018. Ζήσε Μάη μου να πας τριφύλι. Σε κάθε περίπτωση λέω εγώ, ακόμα και έτσι να είναι, επειδή θέλω να είμαι ακριβής, η ίδια η τοποθέτηση του ΕΣΕΜ λέει άλλο να στα δώσουν τώρα, και νομίζω ότι οι άνθρωποι της αγοράς καταλαβαίνουν να σου δώσουν τώρα αυτά που σκοπίζουν, και άλλο μετά να στα υπολογίσουν ότι αν χρειαστεί και άλλα λεφτά, κράτα και λογαριασμό για εκείνα που σου χρωστάμε. Με καταλάβατε? Έτσι. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Χουντή. Όταν θα έρθετε στην Ελλάδα, θα είμαστε εδώ πέρα να τα συζητήσουμε. Να είστε καλά. Στέφανε, ένα μικρό σχόλιο σε παρακαλώ για όλα που άκουσες. Όχι μόνο αυτά, για να πάω σε διάλειμμα και να έχω μετά στο Μανούσο τον Τουκάκη και στον Σπύρο Τσαθάκη για να μιλήσουμε και λίγο οικονομικά και στον κύριο Παναγιωτόπουλο. Ναι. Κοίταξε, Αντώνη, θα σου δώσω 2 ειδήσεις. Η πρώτη είδηση έρχεται μέσα από το Μαξίμου και μέσα από τον κομματικό μηχανισμό του ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχουν κάποια σκοτεινά σχέδια που κυκλοφορούν αυτές τις ώρες, τα οποία απεργάζονται συγκεκριμένα κομματικά στελέχη, μερικοί εξ αυτών είναι και υπουργοί, για την πτώση και την εκπαραθύρωση ακόμα και του ίδιου του Τσίπρα από την Προεδρία και από το κεφάλι του κομματικού μηχανισμού του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό είναι το πρώτο. Τα κομματικά στελέχη είναι ο κύριος Κοτζιάς, φέρεται να είναι ο κύριος Κοτζιάς, να διαφωνούν εννοώ με την πολιτική του κύριου Τσίπρα, ο κύριος Τόσκας και 2-3 ακόμα πολιτικά στελέχη, εκ των οποίων το ένα είναι και ο κύριος Φίλης. Η δεύτερη είδηση που σου δίνω είναι πριν από λίγη ώρα άνοιξαν οι πύλες του Μαξίμου και έγινε γνωστό ότι η κυβέρνηση κάνει πίσω στο θέμα των θρησκευτικών, με αποτέλεσμα, κατά την πληροφόρηση που υπάρχει, να υπάρχει στη διδακτική ύλη της επόμενης χρονιάς το ίδιο βιβλίο των θρησκευτικών για να εκτονωθεί η κατάσταση. Λες και μας ενδιαφέρει τώρα εμάς ποιο θα είναι το πολιτικό μέλλον του κυρίου Σιρμαλένιου, του κυρίου Συρίγου, του κυρίου Αλέξη και του κάθε ενός ο οποίος έχει προσυπογράψει το διαρκές έγκλημα και δίχως τιμωρία, το οποίο κρατάει πολλές δεκαετίες, κυρίες και κύριοι. Δανείζομαι από το φίλο μου το Γιώργο τον Πατσιώτη εκεί στην Πάρο, το γνωστό συμπολίτη μας, ένας απλός άνθρωπος, λαϊκός άνθρωπος, άνθρωπος της κοινωνίας, έγραφε «Διαρκές έγκλημα δίχως τιμωρία». Αγαπητοί συμπολίτες, στα τέλη της δεκαετίας του 1970
ένα ογκωδέστατο ΑΕΠ, ακαθάριστο εθνικό προϊόν, κατέτασε την πατρίδα μας στις πρώτες θέσεις των χωρών του πλανήτη στο κατακεφαλήν εισόδημα. Ο τεράστιος αυτός ετήσιος εθνικός πλούτος προερχόταν πρώτα και κύρια από τον πρωτογενή τομέα που παρά τα πρωτόγονα εργαλεία, μέσα, τρόπους και τις άθλιες συνθήκες διαβίωσης των γεωργών, κτηνοτρόφων, αλιέων, βρισκόταν πολλές μονάδες πάνω από το 100% των διατροφικών αναγκών του λαού μας. Δευτερευόντως από μια ανθούσα μεταποιητική βιοτεχνία που αξιοποιούσε με τον καλύτερο τρόπο το πλεονάζον παραγόμενο εθνικό προϊόν από οικοδομική δραστηριότητα μεγάλου ελληνικούς από επενδύσεις και εμβάσματα Ελλήνων μεταναστών και από μια τεράστια συνεχώς αυξανόμενη και εξελισσόμενη βιομηχανία, τον τουρισμό. Βιομήχανοι, εφοπλιστές και οι μέτεροι μεσάζοντες και εργολάβοι όχι μόνο δεν πρόσφερναν αλλά αποτελούσαν τα δηλητηριώδη τσιμπούρια πάνω στον κορμό του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος. Για τον ορυχτό μας πλούτο δεν κάνω καμία αναφορά, διότι κάποιοι είχαν φροντίσει ή να τον ξεπουλήσουν ή με μυστικά κοντράτα να φράξουν τις εξόδους του. Το διαμορφωμένο χρέος της πατρίδας μας, αγαπητοί συμπολίτες, στο τέλος της δεκαετίας του 70 ήταν στο 1 τρισεκατομμύρια δραχμές, περίπου 3 δις ευρώ. Φανταστείτε, αγαπητοί συμπολίτες, τι φρικαλαίες λαϊλασίες είχε υποστεί αυτός ο τεράστιος παραγόμενος εθνικός πλούτος που οι τελευταίοι μήνες του 1981 βρίσκουν την πατρίδα μας στα πρόθυρα διάλυσης και τους Έλληνες πάμπτωχους. Ένα από τα ανώτατα στελέχη της μεταπολεμικής δεξιάς, ο Ευάγγελος Αβέροφ, σε έκθεσή του τον Σεπτέμβριο του 1981, με εξαιρετικά θυμωμένο ύφος περιγράφει τα κλινικά χάλια της πατρίδας μας, δίχως να στηρίξει τα ευρήματά του στο γελίο επιχείρημα της πετρελαϊκής κρίσης του 1978 που πυπήλησαν οι ομοειδιάτες του κυβερνώντες συνεχώς και αδιαλείπτως για να δικαιολογήσουν την ανικανότητά τους. Τον Οκτώβριο του 1981, κατά την προεκλογική περίοδο, ο Ανδρέας Παπαδρέου, με την εξουσία να τρέχει ολοταχώς κατά πάνω του, δίνει στο λαό τον ακριβή αριθμό των οικογενειών που καταλήστευαν την πατρίδα μας. Μεταφέρω επακριβώς επίμαχο κομμάτι του λόγου του. 2.483 οικογένειες απομυζούν το αίμα και τον υδρότα του λαού μας. Αγαπητοί συμπολίτες, όταν οι πατριάρχες 2.483 οικογενειών φτιάχνουν μυθώδες περιουσίες βουτυγμένες στο αίμα και στον υδρότα ενός λαού, το πρώτο που πρέπει να πράξει ο γνήσιος σοσιαλιστής ηγέτης που ο λαός του λαιλατήθηκε, του παραδίδει την εξουσία, είναι να επιστραφεί και η τελευταία δεκάρα από τα κλεψιμέικα εκεί που ανήκει. Αυτό ακριβώς, αγαπητοί συμπολίτες, προσπάθησε στις αρχές του 1982 να πετύχει ο πρώτος αριστερός υπουργός οικονομικών της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ, Μανώλης Δρετάκης. Ο Ανδρέας Παπαδρέου όμως δεν του το επέτρεψε και με πρόσημα τον ΦΑΠ, τον φόρο ακίνητης περιουσίας, τον απέλυσε. Στις αρχές του 1982, αγαπητοί συμπολίτες, με την αποπομπή Δρετάκη υπήρξε φροντίδα να πετσοκοπεί και η φορολογική του μεταρρύθμιση, με αποτέλεσμα να επιστραφούν ελαχιστότατα ψίχουλα από τα κλεψιμέικα. Με τα ελεχιστότατα όμως αυτά ψίχουλα που οι λοποδίτες εξαναγκάστηκαν να επιστρέψουν, κατάφεραν οι αριστερογενείς υπουργοί του ΠΑΣΟΚ εννοώντας, να δώσουν μεγάλες αυξήσεις σε συντάξεις και μισθούς, να διπλασιάσουν την αγροτική σύνταξη, να αναγνωρίσουν την εθνική αντίσταση με πρακτικό τρόπο, να θεσμοθετήσουν την εθνική σύνταξη, να δημιουργήσουν εκ θεμελίου το εθνικό σύστημα υγείας, να θεσμοθετήσουν την αυτόματη την αριθμητική αναπροσαρμογή, να βάλουν μπροστά έργα υποδομής, να παρεύουν φιλαγροτικά, φιλεργατικά και με πλήστες άλλες πρακτικές, να ευνοήσουν τους μη προνομιούχους Έλληνες και τελικά να παραδώσουν το 1989 στη μητσοτακική συγκυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας, ΚΚΕ, ΕΑΡ, σημερινό ΣΥΡΙΖΑ, μια αναγεννημένη, αναζωογονημένη πατρίδα με χρέος μόνο 6,3 τρισεκατομμύρια δραχμές, δηλαδή 20 δισεκατομμύρια ευρώ περίπου, που αντιστοιχούσε στο 68% του ΑΕΠ με τους ρυθμούς σε όλους τους τομείς με θετικό πρόσημο. Η ιονή ταχείας απόσβεσής του, φανταστείτε λοιπόν, αγαπητοί συμπολίτες,
όταν με ελαχιστότατα ψίχουλα οι αριστεροί υπουργοί των κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ κατάφεραν και έβαλαν την πατρίδα μας σε εισάδα, τι θα γινόταν εάν οι λοποδίτες είχαν εξαναγκαστεί να επιστρέψουν όλα τα κλεψιμέικα. Αγαπητοί συμπολίτες, η περίοδος μετά τη δικτατορία 1974-1981 που καταλήγει να την τυλίξει σε μια κόλλα χαρτί ο Ευάγγελος Αβέροφ, τον Σεπτέμβριο του 1981 και η περίοδος 1982-1989 που οι αριστεροί υπουργοί του ΠΑΣΟΚ επιτελούσαν ένα τεράστιο έργο υπέρ των μη προνομιούχων Ελλήνων, αποτυπώνουν την τεράστια διαφορά μεταξύ δεξιού σαρδαναπαλισμού και αριστερής φιλοσοφίας και πρακτικής. Την περίοδο 1989-2009, αγαπητοί συμπολίτες, μία μόνο λέξη μπορεί να δώσει τον ακριβή προσδιορισμό της Σαχταρμάς, όπου νεοφιλελεύθεροι, ημιτασιών, σοσιαλιστές, ημιτασιών, κατ' επίφαση κομμουνιστές, καπιταλιστές, φιλελεύθεροι, καλοφαγάδες, δημοσιογράφοι, επίορκοι δικαστικοί, ασεβείς κληρικοί, θεατρίνοι και σατιριστές της κακιάς ώρας δημιούργησαν προπέτασμα καπνού, όπου πίσω του κινήθηκαν ανενόχλητοι οι κάθε λογής λοποδίτες, ντόπιοι και ξένοι, για να λαιλατήσουν και το τελευταίο λιθάρι μιας πατρίδας που χιλιετίες η εκνοβολία της φωτίζει όλη την ανθρωπότητα και την τελευταία σταγόνα αίματος και υδρότα ενός λαού που δεν υποτάχθηκε ποτέ με αγάπη Γιώργος Πατσιώτης. Σας το διαβάζω αυτό γιατί πολλά έχουν υποθεί, πολλά έχουν γραφεί, πολλά λέγονται και άμη τι άλλο θα περίμενε τουλάχιστον από μια αριστερή κυβέρνηση, όπως τουλάχιστον προεκλογικά τις πρώτες εκλογές του ΣΥΡΙΖΑ τότε, από μια αριστερή κυβέρνηση είχε και ελπίδες, αλλά και παράλληλα δημιουργήθηκε όλη αυτή η δυναμική σε αυτή τη σημερινή αριστεροδεξιά κυβέρνηση του κυρίου Τσίπρα, ο οποίος τα μετέτρεψε και τα μετάλλαξε όλα. Αν αυτά λοιπόν τα οποία εφαρμόζουν αυτοί οι κύριοι σήμερα στην ελληνική κυβέρνηση και υποστηρίζονται από όλα αυτά τα πολιτικά πρόσωπα τα οποία αποτελούν και τη στήριξη αλλά και την ψήφιση όλων αυτών των συγκεκριμένων πολιτικών, εάν μη τι άλλο, αν δεν είναι εσχάτη προδοσία, τι άλλο να πω, δεν το γνωρίζω. Δεν μπορώ να βρω χαρακτηρισμούς για να τους κάνω, δεν μου το επιτρέπει και η ιδεοντολογία να απευθύνω έτσι τους χαρακτηρισμούς που τουλάχιστον μου έρχονται στην σκέψη και στη γλώσσα να τους μεταφέρω. Ένα άλλο θέμα το οποίο θα τρέξει και τρέχει ήδη είναι και αυτό το περιβόητο αφήγημα της κυβέρνησης που είχαμε ακούσει πέρυσι περί πληστηριασμών παραδειγματισμού μονάχα σε έχοντες, δηλαδή σε κατοικίες στις ακριβές περιοχές της χώρας και όχι σε λαϊκές περιοχές, και ήδη έχουμε γίνει μάρτυρες να γίνονται τέτοιες ενέργειες πληστηριασμών σε μικρούς, εννοώ οικονομικά, ανθρώπους, και πραγματικά έχει ξεσηκωθεί ένα μεγάλο κομμάτι του ελληνικού λαού με αυτές τις περιπτώσεις. Ένα μικρό βίντεο έχω ετοιμάσει για να αντιληφθείτε την αντίδραση του κόσμου όσον αφορά σε επιχειρούμενες κατασχέσεις πληστηριασμούς και του δημοσίου αλλά και από τράπεζες, και βέβαια αν επικρατήσει και το σενάριο το οποίο πιέζουν οι δανειστές, και νομίζω ότι το έχει αποδεχθεί η κυβέρνηση, ένα μεγάλο λάθος με τα περιβόητα κόκκινα δάνεια για να αναγκαστεί η κυβέρνηση να τα δώσει και να τα ξεπουλήσει σε διάφορα funds σε εξευθελιστικές τιμές, τότε θα αρχίσουν οι εχθροπαξίες, εισαγωγικά η λέξη, εδώ στην χώρα μας. Και αυτό που μου κάνει και εντύπωση, κύριε Σιρμαλένιο, κύριε Συρίγο, δεν είναι δυνατόν, αν οι τράπεζες θελήσουν να δώσουν σε χαμηλή τιμή όλα αυτά τα δάνεια, τα οποία είναι κόκκινα και δεν εξυπηρετούνται από τους έχοντες την υποχρέωση, γιατί είναι να μην δοθεί μια τελευταία ευκαιρία σε αυτούς που έχουν την οφειλή να απευθυνθούν σε αυτούς πρώτα, να αγοράσουν αυτά τα συγκεκριμένα δάνεια επωνόματί τους, δίχως να πάνε σε αυτά τα γεράκια τα οποία με νύχια και με δόντια προσπαθούν τα τελευταία χρόνια να πάρουν όλα αυτά τα δάνεια. Γιατί λοιπόν μια αριστερή κυβέρνηση δεν μπορεί να νομοθετήσει και να πει, ο πρώτος ο οποίος θα έχει τον πρώτο λόγο θα είναι ο κύριος υπεύθυνος του δανείου, πριν καταλήξει στα διάφορα funds τα οποία έχουν ανακοινωθεί ότι είναι θέμα ημερών.
για να μην έχουμε φαινόμενα τέτοια τα οποία έχουμε ζήσει και σε άλλες χώρες με παρόμοιες τέτοιες καταστάσεις. Είναι ένα ερώτημα. Εσύ, κύριε Σερμαλένιο, δεν έχεις αντιληφθεί ότι αν έχεις ένα δάνειο, γιατί λοιπόν να το δώσεις στο 10% της αξίας σου έναν ξένο και να μην το δώσεις στον υπόχρεο με το 10% που ζητάει η τράπεζα και τελικά θα εισπράξει από τους ξένους. Ερώτημα. Ούτως ή άλλως, όλα αυτά τα οποία έχουν πάρει οι τράπεζες τα έχουμε πληρώσει 5 φορές και 10. Αυτά τα κόκκινα δάνεια. Εμείς τα έχουμε πληρώσει πάλι. Ή δεν το ξέρετε. Φαντάζομαι το αντιλαμβάνεστε. Πάμε να δούμε τις αντιδράσεις λοιπόν οι οποίες προέκυψαν με αυτή την ανάλγητη συμπεριφορά την οποία επιδεικνύουν σε ανθρώπους οι οποίοι είναι ανήμποροι οικονομικά και δεν έχουν και την δυνατότητα να έχουν όχι πρώτο σπίτι ή δεύτερο, αλλά τα άκρως απαραίτητα να επιβιώσουν οι οικογένειές τους. Πάμε, Ρωμάνη, να δούμε. Και να είμαστε έτοιμοι για πανενδεχόμενο. Μικρό δείγμα έτσι, για να μην ξεχνιόμαστε. Να έρθουμε λοιπόν, πριν ολοκληρώσω την εκπομπή μου, την εκπομπή μας, μπροστά από τις κάμερες και για αυτή την 5η, 6η Οκτωβρίου, κυρίες και κύριοι, να σταθούμε λίγο στην αγωνία την οποία έχουμε και έρχεται όσον αφορά το μέλλον του ναυπηγείου που λέγεται Νεόριο Σύρου. Οι εξελίξεις, το τελευταίο διάστημα ήταν ραγδαίες. Θυμόσαστε την προηγούμενη Πέμπτη προκλήθηκε μια γενική συνέλευση των εργαζομένων που είχαν ως θέμα τι θα γίνει, τι μέλη γενέστε με το μεγάλο αυτό μαγαζί που λέγεται Νεόριο, το οποίο βέβαια είναι ο πνεύμονας και της τοπικής οικονομίας αλλά και στην εθνική οικονομία έχει συμβάλει, έχω την αίσθηση, πάρα πολλά γύρω από τον τομέα που δραστηριοποιείται. Προκλήθηκε αυτή η γενική συνέλευση από προσπάθειες της μειοψηφίας της διοίκησης του Εργοστασιακού Συμβουλίου, γιατί κάποια πράγματα πρέπει να λέγονται. Όλα. Στη συνάντηση αυτή βρέθηκαν και οι βουλευτές και όλοι οι φορείς του τόπου, αφού είχαν προσκληθεί, και αυτό το οποίο βγήκε σαν συμπέρασμα τουλάχιστον από μένα είναι ότι γενικά αυτό το σωματείο, αυτή η εκπροσώπηση των εργαζομένων με τη συμπαράταξη βέβαια και κάποιου αριθμού εργαζομένων έδειξε μια γύμνια όσον αφορά τον τρόπο διεκδίκησης ή αν θέλετε να διεκδικήσει τα δίκαια αιτήματα των απλήρωτων εργαζομένων. Έδειξε πολλά. Έδειξε πολλές αδυναμίες. Έδειξε ότι δεν υπάρχει, ότι μάλλον υπάρχει έλλειψη στρατηγικής
για το πού θέλουν να πάνε αυτή την επιχείρηση. Έδειξαν μια μη επάρκεια γνώσης σε ποια κατάσταση βρίσκεται η συγκεκριμένη επιχείρηση με τον τρόπο που χειρίζονται ή διαχειρίζονται αυτά τα ζητήματα επιβίωσης ή μη αυτής της μεγάλης μονάδας που λέγεται Νεόριο. Βλέπω μια παρατεταμένη κρίση, μια αναμπουμπούλα στις τάξεις των εργαζομένων. Άλλα λέει ο ένας, άλλα λέει ο άλλος, άλλα λέει η πλειοψηφία του Διοικητικού Συμβουλίου, άλλα πολλές φορές η μειοψηφία του Διοικητικού Συμβουλίου του Εργοστασιακού, άλλα λένε το Σωματείο των Εκτάκτων, και δεν έχουν καταλάβει ότι αν θα κλείσει αυτό το μαγαζί, θα κλείσει για όλους και η ζημιά θα είναι τεράστια. Κάποιοι δεν έχουν αντιληφθεί τον έντεχνο τρόπο τον οποίο χρησιμοποιούν πολλοί παράγοντες έξω από τη διαδικασία αυτοί που έχουν σχέση με την εργασία τους, που τους έχουν οδηγήσει σε κάποια αδιέξοδα. Θα πρέπει όμως να γνωρίζουν αυτοί όλοι, οι οποίοι έχουν την ευθύνη, ο πρόεδρος, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και η πλειοψηφία και η μειοψηφία. Αυτό καταρχήν πρέπει να σταματήσει, να μην υπάρχει αυτή η αντιπαλότητα. Φαίνεται και φάνηκε πάρα πολύ καθαρά την προηγούμενη Πέμπτη. Ακολούθησε και άλλη έκτακτη Γενική Συνέλευση, Δευτέρα αν δεν απατώμε, κυρίες και κύριοι. Πάλι δεν υπάρχουν προτάσεις δηλαδή για το τι πρέπει να γίνει για την επόμενη μέρα. Και όλα αυτά προήλθαν από τον τρόπο τον οποίο χειρίστηκαν πολλά ζητήματα ζωτικής σημασίας που έχει σχέση με την λειτουργία αυτής της επιχείρησης. Δεν θέλω να ωραιοποιήσω ή να σταθώ στο πλευρό της διοίκησης του Νεορίου, μακριά από μένα. Εγώ είμαι της άποψης και θειασότης ότι τέτοιες μονάδες πρέπει όλοι μας να συμβάλλουμε για να υπάρχουν και να επιλύονται αυτά τα προβλήματα, τα οποία έχουν δημιουργηθεί βέβαια αφενός μεν από το εχθρικό επιχειρηματικό περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί στη χώρα μας, από τον τρόπο που χειρίστηκε η διοίκηση όλη αυτή την πορεία που έβλεπε το κακό ότι πήγαινε στα βράχια και δεν είχε τον τρόπο να προβλέψει την σημερινή κατάσταση. Από τους ελεκτικούς μηχανισμούς οι οποίοι υπάρχουν και υπήρχαν όσον αφορά την διόγκωση των χρεών, από τον τρόπο που αντιμετώπισαν οι εργαζόμενοι τις συλλογικές τους συμβάσεις με αυτό το νομικό πρόσωπο της επιχείρησης. Δεν είναι δυνατόν να μην υπάρχει ένα στρατηγικό σχέδιο το οποίο να δώσει πνοή για την επόμενη μέρα. Εν πάση περιπτώσει, γίνανε κάποιες προσπάθειες, σπασμωδικές κινήσεις, φάνηκε ένα κλίμα το οποίο δεν βοηθάει ούτε την επιχείρηση, αλλά ούτε και τους ίδιους εργαζόμενους, αυτή η πολυδιάσπαση ή η έλλειψη στρατηγικού σχεδιασμού για την επόμενη μέρα. Έχει καταρρεύσει και θα είμαι ίσως από τους τελευταίους που θα πω και θα παραδώσω τα όπλα ότι πάει, τελείωσε το Νεόριο. Γι' αυτό να είστε σίγουροι. Αλλά θέλω να περάσω ένα μήνυμα σε όλους αυτούς οι οποίοι βρίσκονται ακόμη εργαζόμενοι μέσα στο ναυπηγείο, ότι αυτόν τον τρόπο τον οποίο χρησιμοποιούν πρέπει να τον σταματήσουν, γιατί είναι και επιζήμιος για την επιχείρηση αλλά και για τους εαυτούς τους. Λάθη έγιναν και θα γίνονται, φαντάζομαι. Απόρρια όλων αυτών των συναντήσεων με πρωτοβουλία της μειοψηφίας του Διοικητικού Συμβουλίου αλλά με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης την προηγούμενη Πέμπτη, βγήκε ένα ψήφισμα το οποίο δεν είναι απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Εργοστασιακού Σωματείου των Εργαζομένων του Νεορίου. Είναι μια απόφαση του ανωτάτου οργάνου της Γενικής Συνέλευσης των Εργαζομένων και αυτό το κείμενο το οποίο ψηφίστηκε μέσα σε αυτή την σύναξη της Γενικής Συνέλευσης έλεγε ορισμένα πράγματα στο να προσυπογράψουν αυτοί όλοι οι θεσμικοί παράγοντες για την αναγκαιότητα τη συνέχιση της λειτουργίας αυτής της επιχείρησης με την παρούσα μορφή, με τον τρόπο τον οποίο προσπάθησαν να εκμεεύσουν, αν θέλετε, την συμπάθεια και των πολιτικών παραγόντων. Βέβαια, παρακολουθήσαμε την τοποθέτηση, αν θέλετε, και τις αντιδράσεις των κυβερνητικών βουλευτών.
Εξάλλου τα σχολίασα την προηγούμενη Πέμπτη, με απογοήτευσαν πλήρως, όπως με απογοήτευσαν και αυτά τα οποία σας λέω τώρα όσον αφορά τον τρόπο που διαχειρίζονται αυτή την μεγάλη κρίση. Δεν θέλω να σταθώ στην επόμενη μέρα της Παρασκευής ή του Σαββάτου για τον τρόπο τον οποίο χρησιμοποίησαν όλοι αυτοί οι δικαίως αγανακτισμένοι εργαζόμενοι του ναυπηγείου. Αυτό το οποίο με λυπεί όμως είναι ότι θα πρέπει να δείχνουμε και έναν πολιτισμό στη συμπεριφορά μας και να διεκδικούμε τα δίκαια αιτήματά μας με έναν καλύτερο τρόπο. Δυναμικό μεν, αλλά να υπάρχουν κάποια όρια. Γιατί πολλά ακούστηκαν, πολλά υπόθηκαν. Τελικά πήρε μια απόφαση με την πίεση, με τον τρόπο τον οποίο ασκήσανε οι εργαζόμενοι το Διοικητικό Συμβούλιο του Εργοστασιακού, η Γενική Συνέλευση των Εργαζομένων και βρέθηκε ένας τρόπος τουλάχιστον να υπάρξει μια συνέχεια στις εργασίες του ναυπηγείου. Και πιστεύω ότι το Σάββατο να έχουμε την ευκαιρία να δούμε ένα πλοίο, να αρχίσουν οι διαδικασίες των επισκευών και σιγά σιγά να έρθουν και άλλα πλοία, επικρατώντας βέβαια και δημιουργώντας ένα κλίμα ευστάθειας των παρεχόμενων εργασιών και παράλληλα να δώσουν και ένα κίνητρο σε αυτούς τους να αποκτήσουν τη δυνατότητα να αρχίσουν να παίρνουν κάτι από το τίποτα, εννοώντας αυτοί οι οποίοι δουλεύουν. Αλλά πρέπει να δουλέψουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται και οι οποίοι διεκδικούν κάτι από την επιχείρηση, αλλά για να έχει επιχείρηση ταμείο θα πρέπει να υπάρχει και αντικείμενο εργασιών και να παρέχουν και τις απαιτούμενες εργασίες και οι ίδιοι οι συμμετέχοντες στα διάφορα κλιμάκια των ειδικοτήτων που έχουν. Σε περίπτωση βγήκε μια συμφωνία με τη βοήθεια του εργολάβου, βρέθηκαν 50.000 ευρώ και με μια προκαταβολή αυτού του πλοίου που θα έρθει 100.000 ευρώ, συγκεντρώθηκαν τουλάχιστον εχθές 150.000 ευρώ για να διανεμηθούν στους εργαζόμενους του ναυπηγείου. Στυλιτεύω όμως μια προσπάθεια η οποία έγινε από κάποιον νομικό σύμβουλο βρισκόμενοι σε αυτή την κατάσταση και έκαναν άσκηση των ενδίκων μέσων και κατασχέθηκαν από αυτά τα χρήματα, φαντάζομαι νόμιμα θα είναι, ένα ποσό 11.000 ευρώ και τα 150 έγιναν 140, ξέρω, 138, 139.000 ευρώ. Τι θέλω να πω? Θέλω να πω ότι θα πρέπει να αντιληφθούν και αυτοί όλοι οι άνθρωποι, έστω αυτή την ίστατη στιγμή, ότι τέτοιες ενέργειες βλάπτουν τον τρόπο τον οποίο πρέπει να χρησιμοποιήσουν για να προχωρήσει η διαδικασία. Μήπως και σώσουμε το νεόριο και λέγοντας να σώσουμε, εννοώ όλοι εμείς που βρισκόμαστε στη Σύρο, να μην δώσουμε κίνητρα σε αυτούς οι οποίοι εποφθαλμιούν να συρρυκνωθεί και να τελειώσει και να ευοδοθούν κάποια κρυφά σενάρια τα οποία υπάρχουν και είναι υπαρκτά και υπάρχουν πολλοί άνθρωποι οι οποίοι συμμετέχουν με διάφορες θεσμικές θέσεις σε αυτό το σενάριο, στο ότι πρέπει να συρρυκνωθεί και να κλείσει και να τελειώνουμε και να αλλάξει την παρούσα μορφή δραστηριοτήτων αυτή η επιχείρηση με τον χύψη τρόπο και με διάφορα τα οποία βγαίνουν κατά καιρούς. Ο τρόπος λοιπόν που χρησιμοποιήθηκε για να πάρουν τις 11.000 αφού βρέθηκαν σε ένα λογαριασμό της επιχείρησης, ήξεραν εκ των προτέρων με τόσες πιέσεις που έχουν γίνει ότι αυτά τα χρήματα δεν είναι απόρρια μιας δραστηριότητας του ναυπηγείου. Μαζεύτηκαν έστω με πολύ πολύ μεγάλη προσπάθεια για να δοθεί κάποιο μικρό βοήθημα, θα έλεγα, σε όλα αυτά τα οφειλόμενα των εργατών μέσα στο ναυπηγείο. Τέτοιες ενέργειες όμως δείχνουν ακριβώς και το κλίμα το οποίο επικρατεί σε κάποιους στο μυαλό τους, αδιαφορώντας για το σύνολο ή αν θέλετε για το να προχωρήσει ένα βήμα και να αρχίσουν οι εργασίες και να έρχονται πλοία στο νεόριο. Δείχνει δηλαδή ότι δεν σκεφτόμαστε συλλογικά. Και αυτές τέτοιες ανάλογες, έχω και άλλη περίπτωση βέβαια όσον αφορά πως απαιτήθηκαν να πληρωθούν από τα 150.000 και άλλα έξω από αυτά τα οποία συμφωνήθηκαν τότε στη Γενική Συνέλευση, ότι αυτό το ποσό το οποίο θα συγκεντρωνόταν, το ποσό των 150.000 δραχμών ευρώ θα πήγαιναν σε μισθούς των εργαζομένων του νεορίου. Δείχνει τι δείχνει, ο σώσον εαυτόν σωθήτο ή τι δηλώνει
Δεν με ενδιαφέρει αν δεν φανεί συνεπής η διοίκηση στον τρόπο τον οποίο είπε εμείς θα σας βάλουμε 150.000 και ξαφνικά βρέθηκαν 140 ή 130. Είναι δυνατόν να γίνονται τέτοιες ενέργειες από ανθρώπους που γνωρίζουν πάρα πολύ καλά και το θέμα αλλά και, και τον τρόπο που χρησιμοποίησαν όλοι αυτοί οι εργαζόμενοι τουλάχιστον να γίνει ένα ξεκίνημα, να αποφορτιστεί λίγο το κλίμα και τα δίκαια αγανακτισμένα αιτήματα των εργαζομένων. Πώς λοιπόν εσύ αφού ξέρεις τον τρόπο που την μέρα αυτή θα είναι 150.000 ευρώ πας και κάνεις κατάσχεση του ποσού που εκκρεμωδική. Για αυτό το σκοπό μαζεύτηκαν. Για, ξέρετε πόσα χρωστάει αυτή η επιχείρηση. Σε πόσους. Σε πάρα πολλούς. Και σε εργαζόμενους αλλά και σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν, δεν βρίσκονται στην εργασία τους σήμερα. Και έχουν, είναι στον προθάλαμο των συνταξιοδοτήσεων. Πάρα πολλά ποσά. Ο καθένας θα μπορούσε, έχοντας ένομο συμφέρον, να ασκήσει τέτοιες διεκδικητικές αγωγές και να παίρνουν από, από αυτή την προσπάθεια για εκτόνωση και για δημιουργία καλού κλίματος για την μετέπειτα πορεία του νεωρίου. Τα ανακοινώνω και τα λέω έτσι δημόσια, γιατί θα πρέπει να πονηρευθούν και να αποκτήσουν ένα καλύτερο στρατηγικό σχέδιο, σχέδιο αντιμετώπισης αυτοί οι οποίοι εκπροσωπούν τους εργαζομένους στο νεώριο και αναφέρουμε στο εργοστασιακό σωματείο. Καλά είναι πια, φτάνει. Αν δεν μπορείτε να διεκδικήσετε με ένα συγκεκριμένο σχέδιο, να το πείτε και στους συναδέλφους σας. Να το πείτε. Και να παραδεχτείτε ότι δεν έχετε προτάσεις. Φέρεστε, πάτε, διεκδικείτε, δεν υπάρχει μια στρατηγική. Γιατί παρουσιάστηκε αυτό λοιπόν εχθές το φαινόμενο που σας είπα ότι βρέθηκε το ποσόν και έγινε αφέμαξη με μια δικαστική απόφαση διεκδίκησης αγωγής εργαζόμενου για εκεί ήταν, για τις διεκδικήσεις των έξω από το νεώριο ή ήδη ανθρώπων που έχουν απαιτήσεις πολλών χιλιάδων ευρώ απέναντι στην επιχείρηση. Άρα λοιπόν είναι προσπάθειες τι, πού αποβλέπουν, για να μην έχει συνέπεια η προσπάθεια της διοίκησης με την συνεργασία του εργοστασιακού για να αποδώσει και να προχωρήσει. Για προσέξτε λοιπόν αυτό το κλίμα το οποίο προσπαθούν κάποιοι, δεν είναι πολλοί, να δημιουργούν στις σχέσεις που, που πάνε να οικοδομήσουν έστω την ίστατη στιγμή που εγώ έχω την αίσθηση ότι αν δεν γίνουν τονωτικές ενέσεις δεν έχει ελπίδα επιβίωσης, αλλά εν πάση περιπτώσει δώστε τον αγώνα μονιασμένοι όλοι για να υπάρξει, για να υπάρχει αυτή η επιχείρηση για να μην θρυνήσουμε και άλλους ανέργους και απώλεια όλων αυτών των δεδουλευμένων που απαιτείται, δικαίως απαιτείται από την επιχείρηση. Αλλά όταν θα κλείσει θα χαθούν και αυτά. Θα τελειώσουμε και θα υποδοθούν κάποια σχέδια άλλων πονηρών παραγόντων με εντολές κυβερνητικές, γιατί υποκρύπτονται και τέτοιες ενέργειες. Να είστε σίγουροι. Και έτσι πριν κλείσω θέλω να σας περάσω ένα μικρό βίντεο για να δείτε από την προηγούμενη Πέμπτη πώς πολλά πολιτικά πρόσωπα τα οποία υπηρετούν σε θεσμικές θέσεις, είτε είναι βουλευτές, είτε είναι υπουργοί, είτε είναι δήμαρχοι, πώς θα πρέπει να αντιμετωπίσουν αυτή την επιχείρηση που λέγεται Νεώριο Σύρου. Και έστω και την ίστατη στιγμή, αγαπητοί εργαζόμενοι και εσείς όλοι που έχετε την ευθύνη να εκπροσωπείτε στο εργοστασιακό σωματείο όλους τους εργαζομένους, προσπαθήστε να αλλάξετε το κλίμα καταρχήν μεταξύ σας και να αποκτήσετε αυτό το στρατηγικό σχέδιο το οποίο να είναι συγκροτημένο με μία αρχή, με μία μέση και με ένα τέλος. Να ξεκαθαρίσετε πρώτα τι θέλετε. Για να συμβάλλετε και εσείς στο να παραμείνει ανοιχτό. Και έτσι κλείνοντας με αυτό το βίντεο το οποίο εγώ μία αποστροφή 22 δευτερολέπτων έχω κρατήσει από τον Δήμαρχο, ο οποίος τα έπεσε εσάς όλους. Τα ακούσατε όλοι, αλλά ποιος ενδιαφέρθηκε να ακούσει τι λέει ο Δήμαρχος. Δεν θα σταθώ σε διάφορα τα οποία έγιναν στην συνέχεια με τις διενέξεις, με τους χαρακτηρισμούς, με τα κοσμητικά, με μέλη του εργοστασιακού, τα οποία τα έχετε διαβάσει φαντάζομαι και τα έχετε πληροφορηθεί. Δεν θέλω να σταθώ σε αυτό. Θέλω να σταθώ
στα 20-25 δευτερόλεπτα τι σας είπε ο Δήμαρχος ο κύριος Μαραγκός. Αν λοιπόν αυτά τα πολιτικά πρόσωπα, τα οποία λέγονται Δήμαρχος ή λέγονται βουλευτές, λένε αυτά τα οποία λένε, τι να σας πω. Να βγάλετε τα δικά σας ασφαλή πολιτικά συμπεράσματα και να αντιληφθείτε, πρωτίστως εσείς κύριε Δήμαρχε, ότι δεν εκτελείτε και δεν εφαρμόζετε και δεν υλοποιείτε τις αποφάσεις του κράτους ή της κυβέρνησης, κύριε Δήμαρχε. Ξέρετε ότι σαν Δήμαρχος και Δημοτικό Συμβούλιο είναι ένα πολιτικό ανεξάρτητο όργανο. Έξω από αποφάσεις και από υλοποιήσεις αποφάσεων του κράτους ή εντολών του κράτους. Ρωμανέ, δείξε το μικρό βίντεο και ξανά σε μένα. Πάρτε ένα μικρό δείγμα. Ένας δήμος, δεν μπορεί ένας δήμαρχος να νομοθετεί, αλλά εμείς είμαστε εκτελεστικά όργανα, έτσι, εφαρμόζουμε και υλοποιούμε τις αποφάσεις του κράτους. Όχι κύριε Δήμαρχε, δεν είμαστε εκτελεστικά όργανα. Ούτε εφαρμόζουμε και ούτε υλοποιούμε τις αποφάσεις του κράτους. Εδώ μιλάμε για μια τρομακτική υπόθεση που λέγεται Νεώριο Σύρου. Είστε δήμαρχος, ο πρώτος πολίτης, με ένα ανεξάρτητο δημοτικό συμβούλιο, έξω από κόμματα και έξω από κυβερνήσεις. Γι' αυτό θα πρέπει και εσείς πρωτίστως, μαζί με το δημοτικό σας συμβούλιο, να στηρίξετε και να υποστηρίξετε στο να παραμείνει αυτή η μονάδα στον τόπο μας. Καταλάβατε κύριε Δήμαρχε. Και επειδή θα έχουμε συνέχεια, έρχονται και άλλα δύσκολα, πολλά ακόμα δύσκολα, ας ελπίσουμε τουλάχιστον ξεκινώντας το Σάββατο και βλέποντας το πρώτο βαπόρι το οποίο έδωσε και την προκαταβολή αυτή των 100.000 ευρώ για να ξεκινήσετε να ενεργοποιήσετε τους εαυτούς σας, να συμβάλλετε να ενεργοποιηθεί αυτή η επιχείρηση που λέγεται Νεώριο. Προσπαθήστε λοιπόν να αποκτήσετε την πραγματική σημασία το τι θέλετε και δημιουργήστε ένα στρατηγικό σχέδιο εποφελία της επιχείρησης, των συναδέλφων σας και του τόπου αυτού που λέγεται Σύρος. Κλείστε τα αυτιά σας και τις ειρήνες και μην πιστεύετε ότι σας έχουν τάξει ενδεχομένως αν προχωρήσει παρελπίδα και φτάσουμε εκεί που θέλουν κάποιοι όσον αφορά την συνέχιση του ναυπηγείου. Μονιάστε, αντιληφθείτε τι ακριβώς γίνεται έστω αυτή την ίστατη στιγμή, μήπως και καταφέρουμε κάτι όλοι μαζί. Ξανά το βίντεο, ο Ρωμανέ, θα κλείσω με το βίντεο του κυρίου Δημάρχου εκεί που σας είπε την προηγούμενη Πέμπτη και να επαναλάβω για άλλη μια φορά ότι εμείς κύριε Δήμαρχε δεν είμαστε εκτελεστικά όργανα, ούτε εφαρμόζουμε και ούτε υλοποιούμε τις αποφάσεις του κράτους, είτε σχέδια τα οποία μπορεί ενδεχομένως ο κύριος Καμένος ή ο κύριος Φλαμπουράρης να σας έχουν πει ότι θα κάνετε Μονακό την Σύρο μέσα από μια συγκρότηση ενός master plan το οποίο θα συμπεριλαμβάνεται όλα και τα Νεώρια και τα στρατόπεδα και γενικά ό,τι υπάρχει σε αυτόν τον τόπο να το ξεπουλήσουμε. Εμείς είμαστε υπέρ της προόδου. Αλλά μέχρι να φτάσουμε σε αυτό το στάδιο της προόδου και της ανάπτυξης θα πρέπει πρωτίστως να διασφαλίσουμε τους εργαζομένους. Θα πρέπει να διασφαλίσουμε τη λειτουργία της επιχείρησης. Θα πρέπει να απαιτήσουμε και να συμβάλλουμε μαζί με όλους τους υπόλοιπους φορείς να επαναλειτουργήσει το Νεώριο, να έχει ρεύμα το Νεώριο, να έχει τη δυνατότητα να αυξήσει την παραγωγικότητα για να αρχίσουν να πληρώνονται και τα δεδουλευμένα των εργαζομένων. Αυτό είναι το κυρίαρχο. Τώρα αν εσείς θέλετε να εφαρμόσετε και να υλοποιήσετε αποφάσεις του κράτους, εγώ δεν συμμετέχω. Αν στους εργαζόμενους ισχύει αυτό, μπορούν να το απαντήσουν οι ίδιοι οι εργαζόμενοι, οι ίδιοι εκπροσωποί τους. Έτσι για να μην μασάμε τα λόγια μας και να ξεκαθαρίζουμε κάποια πράγματα και τέτοιες ενέργειες όπως έγινε με τα 11 χιλιάρικα της δικαστικής απόφασης κατάσχεση έστω την ίστατη στιγμή της υπάρξεως των 105.000 ευρώ εχθές στο λογαριασμό της εταιρείας, τα οποία ήταν για συγκεκριμένο σκοπό και το ήξεραν όλοι. Εδώ γίνανε τιτάνιες προσπάθειες
για να βρεθεί μια λύση, για να προχωρήσει κάπως. Μπορεί σε κάποιους να μην αρέσει να λειτουργεί το νεόριο. Απομονώστε τους εσείς, η διοίκηση πρωτίστως των εργαζομένων. Έτσι, για να πούμε πιο ανοιχτά πράγματα. Έχω κι άλλα πολλά βέβαια, τα οποία ακολούθησαν, τα οποία πάνε και κουμπώνουν σε αυτά τα κρυφά σενάρια, τα οποία ακόμα υπάρχουν και προσπαθούν να το εφαρμόσουν αυτό το σενάριο του τελειώματος του ναυπηγείου, εννοώ. Άρα λοιπόν έκτακτη, τακτική, μόνιμη, αορίστου κλπ. Μονιάστε, γιατί την πόρτα αυτή, αν τη δείτε κλειστή, θα χάσετε και τους μισθούς σας, όλους αυτούς που διεκδικείτε. Υπάρχει ελπίδα. Και μην ακούτε τα παραμύθια που σας λένε με τους επενδυτές δήθεν. Και διεκδικήσατε να μπείτε στο 29ο, το οποίο το έχετε κι εσείς αυτό το δικαίωμα. Και το οποίο δεν ξέρω για ποιο λόγο από αμέλεια δεν το προχωρήσατε. Εγώ ξέρω εργαζόμενο του νεωρίου, ο οποίος έχει ασκήσει αγωγή για να πετύχει, γιατί έχει ένομο συμφέρον, να μπει σε αυτό το πρόγραμμα. Το οποίο είναι του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Το ξέρετε. Γίνονται προσπάθειες για μια δεξαμενή. Καλώς. Να έρθουν 2-5 δεξαμενές. Μπείτε όμως και στο πρόγραμμα αυτό, το οποίο συνεχίζεται στην Ελευσίνα. Διεκδικήστε αυτά τα οποία πρέπει να διεκδικήσετε. Μην τσακώνεστε μεταξύ σας. Έρχεται μια πρόταση, λέει, α, δεν την ξέρω εγώ κλπ. Παίρνει μετά ο Δήμαρχος τον κύριο Πρόεδρο και λέει, δεν ξέρω κανένα κείμενο της Γενικής Συνέλευσης ψηφισμένο, άρα δεν ξέρω τι είναι αυτό. Έλεος. Έλεος. Για να σοβαρευτούμε λίγο. Καλό βράδυ στη διάθεσή σας. Ξανά ο Δήμαρχος και το σήμα της εκπομπής. Τηλεοπτικό ραντεβού. Ένας Δήμος, δεν μπορεί ένας Δήμαρχος να νομοθετεί, αλλά εμείς είμαστε εκτελεστικά όργανα, έτσι, εφαρμόζουμε και υλοποιούμε τις αποφάσεις του κράτους.